Θα πάω στο διευθυντή σύνταξη μετά από καιρό, στο Ποντίκι, το Σταύρο, το Χριστακόπουλο. Το Ποντίκι λέει ότι είναι θέμα 24ωρου η οριστική απόφαση. Καλημέρα, Σταύρο. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι θέμα 24ωρου και προς ποια κατεύθυνση η απόφαση? Κατεύθυνση. Δεν είναι οριστικό. Α. Η κατεύθυνση δεν είναι οριστική. Έχω την εντύπωση ότι παρά την βεβαιότητα υπάρχει ακόμα σοβαρή εκκρεμότητα. Βέβαια, το ζήτημα είναι ότι εδώ που έφτασε όλη αυτή η ιστορία με τη φημολογία, με τις διαρροές περί παρενέσεων τρίτων και όλα τα υπόλοιπα, έχω την εντύπωση ότι είναι δύσκολο να κάνει πίσω ο Πανδρέου, δεδομένου ότι η φημολογία δεν ήρθε από το πουθενά, ήρθε από τον ίδιο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ξεκάθαρα προετοιμασία ή, εν πάση περιπτώσει, προσπάθεια να υπάρξει καθοδός του στις σοκομματικές εκλογές. Από τη στιγμή που φτάνει στο τσακ, εάν κάνει πίσω, θεωρώ ότι δεν είναι και το καλύτερο για αυτόν. Από την άλλη μεριά, το να είναι υποψήφιος είναι ένα τεράστιο ρίσκο. Υπ' αυτήν την έννοια, καλό θα ήταν να περιμένουμε λιγάκι. Λες να περιμένουμε, όμως εγώ έχω μια πόνηρη ερώτηση σε ένα από τους εμπειρότερους στο πολιτικό ρεπορτάζ. Κοίταξε να δεις τώρα, ο κόσμος το συζητά, αλλά το συζητά, θα έλεγα, με επαμφωτερίζουσες απόψεις. Λένε πολλοί, καλά ρε παιδί μου, τόσος χαμός για το 6,5%, άντε να το πάει 7-7,5. Αυτός δεν το διέλυσε το Πασόκ και έγιναν κοινάλ, λένε οι μεν. Οι δε, μόνο με το Γιώργο θα πάρουμε ένα 8% από το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα ακούσω όλα αυτά? Κοιτάξτε, να ξεχωρίσουμε τα πράγματα. Είναι, δηλαδή, θέλει χωριστή απάντηση το κοινάλ και χωριστή ο Βανδρέου. Το κίνημα αλλαγής είναι μαγαζί γωνία σε αυτή τη φάση. Υπό την έννοια ότι είναι ο μοναδικός αυτή τη στιγμή ορατός, πιθανός εταίρος σε μια κυβέρνηση με περισσότερα από ένα κόμματα στο μέλλον. Δηλαδή, ένας μεγάλος συνασπισμός πρακτικά αποκλείεται, τουλάχιστον με τις ηγεσίες που υπάρχουν σήμερα. Και επίσης, για λόγους αυτοσυντήρησης, ο καθένας από τους δύο προφανώς θα προτιμούσε ένα κόμμα του κέντρου, όπως είναι πλέον το κίνημα αλλαγής. Δεν είναι ακριβώς κέντρο-αριστερά, δεν είναι ακριβώς κέντρο, έχει μια πολιτική ταυτότητα η οποία του επιτρέπει να κάνει συνεργασίες προς κάθε κατεύθυνση. Το ουσιαστικό είναι ότι και οι δύο χώροι, τα δύο μεγάλα κόμματα, βολεύονται από την ύπαρξή του. Θέλουν την ύπαρξή του. Και η Νέα Δημοκρατία, διότι δεν θα έχει κανένα λόγο να υποχρεωθεί στο μέλλον, εάν τα πράγματα πάνε στραβά, σε μια συνεργασία με ένα ακροδεξιό κόμμα. Στο δε ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβάνονται ότι είναι προτιμότερο να υπάρχει και ως ένας χώρος πιθανής υποδοχής δυσαρεστημένων από τη Νέα Δημοκρατία. Επίσης, το ΠΑΣΟΚ έχει Παύλα κίνημα αλλαγής, έχει ένα χαρακτηριστικό πάρα πολύ ιδιαίτερο. Έχει επιδείξει σε παλαιότερες κυβερνήσεις συνεργασίας μεγαλύτερη ικανότητα διακυβέρνησης από το μεγάλο του εταίρο. Υπ' αυτήν την έννοια, θεωρώ ότι όλοι ενδιαφέρονται για την ύπαρξή του. Τι θέλουν, με άλλα λόγια. Από εκεί και ύστερα, Παπανδρέου. Μισό λεπτό. Ένα-ένα. Είπαμε ότι είσαι από τους εμπειρότερους πολιτικούς συντάκτες. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία τώρα τι άλλο έχει να πάρει? Αφού το μισό, όσο ιδίως το σημειτικό Πασόκ, έχει πάει στη Νέα Δημοκρατία. Για να καταλαβαινόμαστε κιόλας. Όχι, μα εγώ δεν λέω για το ενδεχόμενο να πάρει. Εγώ μιλάω για το ενδεχόμενο υποχρεωτικής κυβερνητικής σύμπραξης. Εάν τα ποσοστά δεν βγαίνουν για να κυβερνήσει μόνη της. Ναι. Το ίδιο ισχύει για το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μόνο αυτό, θα πει κάποιος, ή είναι και οι πιέσεις έξωθεν για αυτά που έρχονται στη χώρα, ότι πρέπει να καθίσετε όλοι μαζί? Οπότε συγκολητική ουσία χρειάζεται ένα κόμμα τύπου κίνημα αλλαγής. Κοίταξε, οι όποιες πιθανές έξωθεν πιέσεις σπανίως έχουν ανταπόκριση στο εσωτερικό σκηνικό. Νομίζω ότι πολλές φορές εκφρασμένες επιθυμίες διαφόρων παραγόντων, οι οποίοι έχουν τα θερέφωνά τους όντως στην Ελλάδα, δεν έχουν εισακουστεί ιδιαίτερα. Δεν μου λες, Σταύρο, από την εμπειρία σου, 6, ας αφήσουμε τον Γιώργο Παπανδρέου, είναι ένα χωριστό κεφάλαιο, θα μας πεις τώρα. 6 δεν είναι πολύ υποψήφι? Είναι. Είναι.
Είναι πολύ πλην όμως από την ιστορία διαφόρων αναλόγων αναμετρήσεων στο παρελθόν. Ας σημειώσουμε ότι αρκετές κάποιες υποψηφιότητες ενδέχεται να μην έχουν στόχο την ηγεσία, την οποία πιθανότατα δεν διανοούνται και οι ίδιοι ότι μπορούν να κερδίσουν. Ενδέχεται να είναι υποψηφιότητες οι οποίες αποσκοπούν στην κατοχύρωση του μέλλοντος του υποψηφίου. Για την επόμενη μέρα. Ναι, διότι έναν λίγο ρυθμιστικό ρολάκο μπορεί να τον πάρει ο καθένας, ακόμα και με μικρό ποσοστό σε τέτοια, πώς το λένε, σε τέτοια πανσπερμία υποψηφιοτήτων. Θα μπορούσε οποιοδήποτε να έχει έναν εύλογο στόχο ότι μπορώ να είμαι κάτι καλύτερο την επόμενη μέρα, εάν ταχθώ εγκαίρως με τον νικητή και του προσφέρω, εμφανιστεί ότι εγώ, εν πάση περιπτώσει, προσφέρω ή συμβάλλω στη νίκη του. Τώρα, Γιώργος Παπανδρέου, που είπες ότι είναι χωριστό κεφάλαιο. Μεγάλο κεφάλαιο. Ναι. Θα σου πω προλογικά ότι μου φαίνεται ίσως η πιο ακατανόητη φιλοδοξία σε ατομικό επίπεδο που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Είναι πρώην Πρωθυπουργός και αυτό έχει από μόνο του ένα βάρος. Είναι άνθρωπος στα χέρια του οποίου το Πασόκ, το τότε Πασόκ, διαλύθηκε. Από 45 πήγε 15. Ναι. Το υπόλοιπο, η υπόλοιπη συρρήκνωση είναι ανοίξει ο Βενιζέλο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έφερε το Δελτανιτά στην Ελλάδα. Δυσκολεύομαι να φανταστώ πως δεν θα γίνει ξανά viral το βιντεάκι από το Καστελόριζο της 23ης Απριλίου. Με τις βαρκούλες λες, α. Ναι, του 2010. Ναι. Δεν ξέρω, υπάρχει επίσης σοβαρό ζήτημα εντός του Πασόκ. Το διαπιστώνεις από ό,τι κατάλαβα και από τα μηνύματα των ακροατών σου. Δεν είναι αυτό που θα λέγαμε ενωτική υποψηφιότητα. Συγγνώμη, ο Γιώργος Παπανδρέου διατηρεί ακόμη τον τίτλο του επικεφαλής του Κηδισσό. Δεν έχει διαλυθεί αυτό. Προφανώς. Παρότι, ναι, είναι ένα μεγάλο ζήτημα είναι αυτό. Μάλιστα. Το δεύτερο, όμως, το ουσιαστικότερο, είναι ότι δεν είναι υποψηφιότητα η οποία ενώνει. Επίσης, δεν είναι υποψηφιότητα η οποία αλλάζει γενιά. Δηλαδή, είναι προφανές ότι χρειάζεται μια ανανέωση. Διότι και η φόφη γεννηματά, η οποία αποσύρθηκε για τους λόγους που γνωρίζουμε, είναι η παλιά γενιά των στελεχών του κινήματος αλλαγής. Άρα δεν υπάρχει ανανέωση, υπάρχει διχασμός στη βάση και ο διχασμός στη βάση για ένα κόμμα στο οποίο υπάρχει τεράστιο πρόβλημα ισορροπιών. Όλοι συζητούσαμε πριν από το θέμα Γιώργου Παπανδρέου, εάν την επόμενη μέρα το κίνημα αλλαγής θα είναι ενωμένο ή θα πάει σε διάσπαση. Υπήρχε θέμα πριν από αυτό. Νομίζω ότι εντείνεται ύστερα από την πιθανή κάθοδο Γιώργου Παπανδρέου. Υπ' αυτήν την έννοια υπάρχουν ζητήματα εδώ. Έχω μια ερώτηση όμως εδώ. Και δεν μπορώ να καταλάβω και το προσωπικό του κίνητρο, έτσι. Ναι. Δηλαδή, το μόνο που θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει είναι δικαίωση. Ναι. Για την, γιατί ότι ακολούθησαν όλοι οι άλλοι τα μνημόνια μετά. Όλες για τα μνημόνια. Ναι, αλλά την υπογραφή. Δεν το βρίσκω πολύ, πολύ ισχυρό, ναι, και πολύ λογικό. Μάλιστα. Την υπογραφή όμως εκχώρησης εθνικής κυριαρχίας δεν την έβαλαν οι επόμενοι, την έβαλε ο ίδιος. Μην ξεχνιόμαστε. Μα γι' αυτό λέω, ναι, ότι. Μήπως είναι κάτι άλλο, Σταύρο. Θα σου το πω ευθέως αυτό που συζητάει ο κόσμος. Και έχει ενδιαφέρον. Βρε μπάσκι απ' έξω, επανεφέρω τους απ' έξω και στον Γιώργο Παπανδρέου. Βλέπουν ότι έρχεται κάποια καταιγίδα που αφορά τη χώρα και σου λέει βάλε και τον Γιώργο τον Παπανδρέου μέσα. Βάλε δηλαδή προσωπικότητες του παρελθόντος, δεν ξέρω και ποιους άλλους, για να φτιάξουν μια κυβέρνηση, διότι έρχονται δύσκολα. Κοίταξε, αν συζητάμε για σενάρια κυβερνήσεων εθνικής ενότητας, εάν τα πράγματα σκουρίνουν πάρα πολύ και κάτι τέτοιο μοιάζει αναπόφευκτο, μην έχεις καμία αμφιβολία ότι θα το έκανε οποιοδήποτε. Μάλιστα. Άσε που αυτό είναι στην κουλτούρα του κινήματος αλλαγής. Σωστό και αυτό. Ακριβώς επειδή είναι ο μεσαίος παίκτης και επειδή ακριβώς είναι ικανός να συνεργαστεί και με τους δύο άλλους μεγάλους, δεν θεωρώ ότι η ύπαρξη του Παπανδρέου διευκολύνει ή η απουσία του δυσχεραίνει ένα σενάριο. Αν ομιγέννητο, κάτι πάει πάρα πολύ στραβά. Και δεν πάβει να έχει και το. Οπότε εξακολουθώ να έχω μια απορία για το προσωπικό κίνητρο. Προσπαθώ να καταλάβω ο ίδιος
τι προσδοκά να πάρει από αυτό. Άρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι εσύ, παρότι όλα δείχνουν ότι το πιθανότερο είναι να ανακοινώνει, δεν είσαι τελεσίδη καπισμένος. Το πιθανότερο είναι, είπαμε όντως αυτό. Από την άλλη μεριά εγώ σου λέω κρατάω την τελευταία μου αμφιβολία, ίσως επειδή θα πρέπει να μετρήσουμε και κάτι ακόμη. Ποιο θα είναι το προσωπικό κόστος εάν κατέβει και δεν εκλεγεί. Mm. Διότι, okay, μπορεί κανείς να καταλάβει το ότι μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του αδικημένο, μπορεί να θεωρεί ότι, εν πάση περιπτώσει, κάτι καλύτερο του άκριζε σε αυτή τη ζωή. Λογικό, εύλογο εκ μέρους του να σκέφτεται και έτσι. Υπάρχει όμως πάντα το ερώτημα, εάν κατέβει, εάν εκτεθεί και απορριφθεί παταγωδός, δεν θα υπάρξει επόμενη ευκαιρία, ούτε καν από την ιστορία έχω την εντύπωση. Τώρα. Και επειδή ο Παπανδρέου θεωρώ ότι μετράει τα πάντα, είμαι βέβαιος ότι μετράει και αυτό. Εάν δεν μετρούσε αυτό το ενδεχόμενο, θεωρώ ότι θα είχε τελειώσει η ιστορία, η υποψηφιότητα θα ήταν δεδομένη και δεν θα μιλούσαμε πια γι' αυτό. Βέβαια, ο Μακαρίτης Ανδρέας ξέρει τι έλεγε. Το Πασόκ, έτσι. Ότι δεν κληρονομείται, δεν τεμαχίζεται, δεν γίνεται τιμάριο. Εν πάση περιπτώσει. Θα κλείσω... Δεν τεμαχίζεται, αλλά άνετα, όπως είδαμε, μπορεί να φύγει οποιαδήποτε στιγμή η βάση του. Mm. Λοιπόν, εδώ είναι ένα ζήτημα. Ο Πανδρέου. Ποιοι θα πάνε και πόσοι θα πάνε. Πάρα πολύ ισχυρά ερίσματα στο στελεχικό δυναμικό. Μπορώ να πω σε μέρη του ιερατείου του Πασόκ. Το ερώτημα τι γίνεται με τον κόσμο. Αυτό δεν νομίζω ότι το έχει αποτυπώσει κάποιος μέχρι στιγμής και ότι ο μόνος τρόπος να αποτυπωθεί είναι η κάλπη, για να μην λέμε πολλά και, λοιπόν, και περίτα. Θα κλείσω χωρίς να σε κουράζω με το εξής που μου κάνει εντύπωση και μπράβο και στο Ποντίκι, είναι στην πρώτη γραμμή του πυρός. Καλά τα εσωκομματικά του κοινά, αλλά εδώ σήμερα υπάρχει μείζον θέμα με την αποφυλάκηση του Ρουπακιά και το έχει βάλει και το Ποντίκι. Δηλαδή, πριν καν υπάρχει καθαρογραφή της απόφασης, δεν υπάρχει. Είναι απίστευτο, ε. Είναι καταπληκτικό και για το χρόνο στον οποίο γίνεται και για τη μη έκτηση ικανού μεριδίου ποινής και για το ότι γίνεται πριν από την καθαρογραφή της απόφασης και για το γεγονός ότι θεωρείται ότι αλλάζει, επί της ουσίας παρεμβαίνει στη λογική με την οποία καταδικάστηκε ο Πατέλης. Δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν θα μείνει έτσι αυτή η υπόθεση. Η οποία πρέπει να πούμε ότι έχει και πολιτικό κόστος. Υπ' αυτήν την έννοια δεν νομίζω ότι κανείς θα το αφήσει στην τύχη του, ούτε η αντιπολίτευση, ούτε η κυβέρνηση. Και θεωρώ ότι ίσως και η δικαιοσύνη να μην το αφήσει στην τύχη του. Οπότε δεν θα έλεγα ότι είναι μια ιστορία που θα περάσει χαμηλά και χωρίς φασαρία. Μετά να μην αναρωτιόμαστε τι θα γίνει στις γειτονιές αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός. Κοιτάξτε, ήδη βλέπουμε ότι γίνεται. Ναι. Το τι γίνεται στις γειτονιές νομίζω το διαπιστώσαμε. Έχουμε πει χρόνια τώρα, το λέμε, το ξαναλέμε, ότι ανεξαρτήτως του τι συμβαίνει σε επίπεδο δικών και πολιτικών εξελίξεων κλπ. Υπάρχει πάρα πολύ καύσιμη ύλη στις γειτονιές. Και όσο περνάει ο καιρός και όσο ζούμε τις συνέπειες και της πανδημίας επιπλέον, βλέπουμε μια οικονομική κρίση να ξανάρχεται, βλέπουμε καύσιμη ύλη η οποία αυξάνεται και συσσωρεύεται. Υπ' αυτήν την έννοια δεν νομίζω ότι θα πρέπει να κοιμόμαστε γενικώς ιδιαίτερα ήσυχοι. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Τάσος, καλημέρα στο Σταύρο το Χριστακόπουλο, να φανταστώ λέει ότι την Πέμπτη το Ποντίκι θα έχει περισσότερο ρεπορτάζ. Καλά παιδιά, να προλάβει, να δει, θα κάνει και ο Παπανδρέου, με το κοινά. Ναι, γιατί αν αποφασίσει την Πέμπτη, υποθέτω ότι... Ναι, άλλο ρωτάει όμως εδώ. Άλλο ρωτάει. Είναι. Ποια είναι η γνώμη λέει του Σταύρου του Χριστακόπουλου με τα τελευταία πολύ άγρια που συμβαίνουν, όχι πια μόνο στην Κυπριακή ΑΟΣ, αλλά και στο Βαρόσι. Έχουν μπει μπουλντόζες από τον τουρκικό στρατό και βάσει στο Ριζοκάρπασο και δεν κουνιέται φίλο, λέει. Ναι, γιατί παρότι εμείς εδώ συζητάμε, κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τις διεθνείς συμφωνίες της χώρας, κάνουμε πάρα πολύ συζήτηση για τα θέματα του Αιγαίου, νομίζω ότι το πραγματικό μέτωπο είναι η Κύπρος. Και η έλλειψη συζήτησης γύρω από όλο αυτό νομίζω ότι σχετίζεται απολύτως με την αντίληψη που υπάρχει στο ελλαδικό κράτος για την Κύπρο. Δυστυχώς για πάρα πολλούς και για τους περισσότερους θεωρείται ότι είναι αρκετά μακριά και ισχύει απολύτως το ότι η Κύπρος είναι στην πραγματικότητα το πρώτο και κρισιμότερο φυλάκιο του ελληνισμού. Δυστυχώς η συζήτηση
θα παραμείνει χαμηλά, εκτός εάν έχουμε μεγάλο γεγονός. Λοιπόν, να κλείσουμε... Το βέβαιο είναι ότι η Τουρκία δεν σκοπεύει να σταματήσει. Και αυτή τη στιγμή το πεδίο στο οποίο θεωρεί ότι είναι ευκολότερο να κάνει παιχνίδι είναι η Κύπρος. Θέλω να κλείσουμε με μία αναφορά, Σταύρο, στο γεγονός ότι δύο κυρίες πολιτικής, πρώτα η Φόφη Γεννηματά, όπως είπες, χθες η Ντόρα Μπακογιάννη, δίνουν μια άλλη μάχη πια, μάχη με τον καρκίνο. Ανοιχτά, δημόσια είπαν το θέμα, προτρέποντας γυναίκες και άντρες στην πρόληψη σε αυτά τα ζητήματα, γιατί αυτό ήταν το ισχυρό μήνυμα. Ωστόσο, οι γυναίκες είναι είδος πολυτελείας στην πολιτική, πρέπει να πω. Δεν είναι και πολλές. Πρώτη απόδειξη στο Κινάλ. Δεν υπάρχει μία γυναίκα υποψήφιος. Μεταξύ 6 υποψηφίων δεν υπάρχει μία γυναίκα. Σωστό αυτό. Και είναι και γενικότερη η απουσία των γυναικών, η οποία δυσκολεύομαι να καταλάβω αν είναι ζήτημα προσωπικής επιλογής τους, ζήτημα πρωτοκαθεδρίας ανδρικής ή κάτι άλλο. Πάντως το βέβαιο είναι ότι δεν έχουμε στην πολιτική πιστική και ικανή εκπρόσωπη των γυναικών. Άρα είναι απώλεια, λες. Είναι απώλεια. Εντάξει, ούτω ή άλλω σε κάθε επίπεδο είναι απώλεια. Τώρα, μας μην κοροϊδευόμαστε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τέτοιου είδους ασθένειες, τόσο πολύ δύσκολες, είναι μια πάρα πολύ κακή είδηση για όποιον και συμβαίνει. Γι' αυτό και, όπως είδαμε άλλωστε τις τελευταίες μέρες, δεν υπάρχει, πώς να το πω. Το μόνο που βλέπουμε είναι συμπαράσταση από κάθε πολιτικό μέτωπο, ανεξαρτήτως χρώματος, αντιπαλότητας. Σωστά. Απόλυτος ανθρώπινο και απόλυτος λογικό και πάρα πολύ σωστά. Σταύρος Χριστακόπουλος, αν έχουμε ό,τι έχουμε και στα εθνικά και στα κοιναλιώτικα, θα το διαβάσετε την Πέμπτη. Σε ευχαριστώ, Σταύρο. Να είσαι καλά. Έγινε. Καλή σου μέρα. Καλημέρα.